Τώρα επιστρέφουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής και θα δούμε ποιες είναι οι προοπτικές για το άνοιγμα δραστηριοτήτων που αφορούν το λιανεμπόριο ή τι προβλέπουν κάποιοι άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα της αγοράς ότι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Ο κύριος Πέτρος Καλπακίδης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών και Αργυροχρυσοχών. Να τον καλησπερίσουμε μέσω σύνδεση Skype. Καλησπέρα κύριε Καλπακίδη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κυρία Σμυρλή, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους εκλεκτούς τηλεθεατές σας. Πέρα από την ιδιότητα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Αργυροχρυσοχών, Κοσματοπολών, κύριε Καλπακίδη, επικαλούμε και την χρόνια ενασχόλησή σας με τα κοινά και γενικότερα και την αυτοδιοίκηση και τον κόσμο, τον εμπορικό, με το λιανεμπόριο. Βλέπουμε μια μετάθεση χρονική και ενδεχομένως μετά τα σημερινά κρούσματα, δικαιολογημένη σίγουρα σύμφωνα με τους επιστήμονες, όσον αφορά το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Το ζήτημα είναι τι θα δούμε και τι θα ανοίξει δύο εβδομάδες μετά, έπειτα από πόσο χρονικό διάστημα ουσιαστικά με φυσική παρουσία, 3-4 μήνες. Έχουμε χάσει και το μέτρημα. Έχετε δίκιο, έχουμε χάσει το μέτρημα. Έχουμε συμπληρώσει από 18 Μαρτίου ήταν πέρυσι, 18 Μαρτίου του 20 ήταν το πρώτο απογορευτικό που επιβλήθηκε. Έχουμε κλείσει ήδη ένα χρόνο. Πάντως, πριν πούμε οτιδήποτε, να ξεκαθαρίσουμε ότι η θέση του κλάδου και υποθέτω όλης της κοινωνίας είναι ότι σαφώς θα πρέπει να καταβάλουμε όλες εκείνες τις προσπάθειες ώστε να έχουμε τους λιγότερους θανάτους, τους λιγότερους διασωληρωμένους και τα λιγότερα κρούσματα. Αυτό δεν το συζητάμε. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, σε κάθε μας σκέψη, υπάρχει αυτό το δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει το εμπόριο, υπάρχει οικονομική ζωή, υπάρχει κοινωνική ζωή, υπάρχει οικογενειακή ζωή. Mm-hmm. Δυστυχώς όλα αυτά έχουν πληγωθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Και ξέρετε, τον πρώτο καιρό της πανδημίας υπήρχαν οι αντοχές, και δεν υπήρχε η κόπωση. Αυτή τη στιγμή, μετά από ένα χρόνο, με τέτοια κόπωση που υπάρχει, τόσο ψυχολογική αλλά και οικονομική, και το παραμικρό επιπλέον, εμπόδιο ή επιβαλλόμενο μέτρο δημιουργεί τεράστια δυσαρέσκεια. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Τώρα, 29 του μηνός, ξέρουμε ότι, ξέρουμε, την Παρασκευή που βγήκε το ΦΕΚ έλεγε ότι παρατείνονται τα μέτρα του λιανικού εμπορίου μέχρι τις 29 του μηνός. Υπάρχει το απογορευτικό, το καθολικό απογορευτικό στις περιοχές επίπεδου γάμα, δηλαδή στις πολύ, πολύ βαθαίους κόκκινου, και το με τη μέθοδο του click away στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, επίπεδου β δηλαδή. Οι οποίες είναι πολύ λίγες πλέον ούτως ή άλλως στη χώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Καλπακίδη. Ελάχιστες. Και μετά από τα κρούσματα που βλέπουμε αυτή τη βδομάδα, δεν ξέρω αν θα μείνει κάποια. Νομίζω όλη η χώρα θα μυθιστεί σε βαθύ κόκκινο. Έχω την αίσθηση ότι ακριβώς θα επιβεβαιωθείτε. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Εδώ θα πρέπει να επιστρατευτεί η σοφία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τι να σας πω. Περιμένουμε να ανοίξει έστω μια μικρή χαραμάδα ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε. Πού φτάσαμε στο σημείο να παρακαλάμε να ανοίξουμε έστω με το click away, ώστε να γίνει μια μικρή κίνηση, να δημιουργηθεί μια μικρή κίνηση, να δημιουργηθεί μια ζήτηση. Τα πράγματα κατά πόσο δεν είναι, είναι θέμα ψυχολογίας όλα αυτά, κύριε Καλπακίδη, γιατί αρχίζει και παίζει ρόλο, είναι σαν τους καρκινοπαθείς, η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο τι θα γίνει την επόμενη ημέρα. Βεβαίως και παίζει. Τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ από. Κυρία Σμυρλή, έχουμε 21 συλλόγους που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα 21 νομούς της χώρας. Οι περιφέρειες τώρα, έτσι όπως τις λένε. Τα μηνύματα που λαμβάνω δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Και από το καταναλωτικό κοινό από τις περιοχές αυτές, από τις πόλεις αυτές, και είναι μεγάλες πόλεις. Είναι Ηράκλειο, είναι Αθήνα, είναι Θεσσαλονίκη, είναι Γιάννενα, είναι Καβάλα, είναι Βόλος, είναι Λάρισα. Τα μηνύματα δεν είναι καλά. Και επίσης είναι και άσχημη και η ψυχολογία τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρηματιών. Η ανησυχία τους έχει χτυπήσει κόκκινο. Μην ξεχνάμε ότι είναι οικογενειάρχες, ότι έχουν υποχρεώσεις, σχολεία, φροντιστήρια, παιδιά. Αλλά όλα αυτά πώς θα καλυφθούν? Η κυβέρνηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν αντιλέω, εντάξει, πληρώνει τα ενίκια, θα πληρώσει κάποια άλλα πράγματα, θα επιδοτήσει κάποια πράγματα, αλλά αυτά δεν φτάνουν. Είναι λίγα. Και από εδώ και πέρα όμως έχουν ανακοινωθεί και νέα μέτρα, κύριε Καλπακή. Δεν ξέρω τι σημαίνουν πραγματικά για την αγορά και τι ρευστότητα μπορούν να προσφέρουν. Έχουμε ακόμη τις επιστρεπτές, έχουμε κάποιες όσον αφορά τα ενίκια που είπατε και εσείς, τις επιδοτήσεις και όλα αυτά.
Περιμένουμε όμως, φαντάζομαι και εσείς ως άνθρωπος και όλη η αγορά, περιμένει επιπλέον μέτρα στήριξης. Σαφώς περιμένουμε. Και, αλλά ξέρετε τι, εκεί δεν θα ζήσουμε όμως με αυτό. Δεν θα ζήσουμε με το απλά να περιμένουμε. Θα πρέπει να πάρει η πολιτεία και τέτοια μέτρα, η κυβέρνηση τέτοια μέτρα, ώστε σιγά σιγά, με τηρουμένο βέβαια των πρωτοκόλων, που όλοι τα μάθαμε πλέον να κινούμαστε, γιατί τελικά συνηθίσαμε. Βλέπετε, το ανθρώπινο προσαρμόζεται εύκολα τελικά. Με αυτά τα μέτρα να ανοίξει δειλά-δειλά η αγορά, να έρθει σιγά-σιγά ο τουρισμός, που εκεί εναποθέτουμε εμείς σαν κλάδος τις ελπίδες μας, γιατί μπροστά μας έχουμε και το καλοκαίρι. Βέβαια, τηρουμένων πάντων, όπως είπα και προηγουμένως, με βάση πάντα ότι θα τηρούνται τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Προλάβατε την ερώτησή μου, κύριε Καλπακίδη, γιατί στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής φιλοξενούσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης της Ομοσπονδίας Ξενοδοχείων, τον κύριο Τάσιο, που μας περιέγραψε μια αρκετά ζωφερή κατάσταση πανελλαδικά, πανευρωπαϊκά θα έλεγα εγώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι η χώρα μας. Το άνοιγμα του τουρισμού θα είναι πολύ σύντομο αν συνεχίσουμε με αυτά τα νούμερα επιδημιολογικά και δεν βλέπουμε να γίνεται από το Μάιο. Ξεχνάμε, όπως φαίνεται, το Πάσχα, κύριε Καλπακίδη, έτσι. Ναι. Για οποιαδήποτε κίνηση δηλαδή από το εξωτερικό. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι, ξέρετε, νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα είναι ο τουρισμός όπως τον είχαμε γνωρίσει μέχρι και το 19. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από το να είμαστε τελείως κλειστά, αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Κάτι πρέπει να κινηθεί, έστω αυτό το λίγο. Δυστυχώς, δεν θέλω να επιβεβαιωθώ, αλλά δεν θέλω να πω ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν θέλω να περάσουμε στην κατάσταση να πούμε ότι είμαστε ευτυχισμένοι με αυτή την φτώχεια μας και με αυτή τη μιζέρια μας. Πρέπει, από την άλλη, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, την αισιοδοξία μας και να βλέπουμε μπροστά, με αισιοδοξία. Θεωρώ όμως ότι όταν τελειώσει, όποτε τελειώσει, αυτό βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω, λειμουξιολόγος δεν είμαι, αλλά είναι συνάρτηση με τα εμβόλια και με το πόσο τηρούνται τα μέτρα, νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλή. Θα είναι καλή για το λιανεμπόριο και γενικά για την οικονομία. Το θέμα είναι, όταν θα είναι καλή, θα κληθούμε να πληρώσουμε τότε τα σπασμένα της σημερινής εποχής. Τότε θα πρέπει να γίνουν γενναία κουρέματα, κύριε Καλπακίδη, και είναι και προτάσεις που βεβαίως γίνονται και να από γενναία, τώρα. Βεβαίως και να γίνουν γενναία κουρέματα, αλλά ξέρετε, βλέπετε ότι μόλις ψέλησαν οι κυβερνήσεις των κρατών του Νότου, της Μεσογείου, εννοώ κάτι για κούρεμα, οι σύμμαχοί μας και εταίροι μας από τη Βόρεια Ευρώπη το κόψανε. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δοκιμάζεται και η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η αλληλεγγύη είναι και ο γρονιαίος λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν εκλείψει αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει τόσο πολύ να είναι έντονη η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα τώρα, κύριε Καλπακίδη. Πάρα πολύ, και αν τεθεί σε αμφισβήτηση, θα ανοίξουν επίσης και άλλες παράμετροι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το πιστοποιητικό, το υγειονομικό, το πράσινο που ανακοινώθηκε, το ακούσαμε, το πώς θα λειτουργήσει κτλ. Είναι για σας ένα εργαλείο για σας που θα συναναστρέφεστε όταν με το καλό ανοίξει ο κλάδος και όλο το λιανεμπόριο γενικότερα και έχουμε και κόσμο και επισκέψεις και τουρίστες και επισκέπτες, θα είναι για σας ένα εργαλείο? Το θεωρείτε κάτι χρήσιμο? Το θεωρώ είναι προς τη θετική κατεύθυνση, έστω και για ψυχολογικούς λόγους. Αλλά θα σας πω, κυρία Σμιλή, ότι στο δικό μας το επάγγελμα, στο δικό μας χώρο λιανικής πώλησης, ουδέποτε παρατηρήθηκε συνωστισμός και στις καλές ακόμα εποχές. Σε ένα κόσμο του πολίου, ξέρετε, δεν σπάνια να παρουσιαστεί, να βρεθούν πολλά άτομα μαζί. Αλλά έστω και για ψυχολογικούς λόγους, ναι, θα είναι καλό. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσει και στην κινητικότητα όσον αφορά τον τουρισμό. Συνωστισμός δεν παρατηρείται, αλλά εσείς ήδη έρχεστε σχετικά σε μια κοντινή απόσταση με τους πελάτες σας, κύριε Καλπακίδη, συχνά. Δηλαδή, ήθιστε να βοηθάτε στα κουμπώματα, στο να περάσει κάποιος το κόσμο πάνω του. Τα λέω πάρα πολύ απλά. Τώρα καταλαβαίνετε τις εικόνες και καταλαβαίνετε τους τηλεθεατές. Δεν θα θέλατε κι εσείς να έχετε μια αίσθηση ασφάλειας παραπάνω? Βεβαίως. Κινείται στη θετική κατεύθυνση, όπως σας είπα. Δεν το αρνούμαστε. Είναι θετικό το μέτρο, το βλέπουμε. Μακάρι να εφαρμοστεί. Μακάρι να εφαρμοστεί τι, καθολικά, εννοείται? Όσο που καθολικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί, να ή σε συνδυασμό με το άνοιγμα. Ας εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το άνοιγμα. Ας είναι πιο αυστηρά τα μέτρα,
όταν θα ανοίξουμε και μετά σιγά σιγά με τον εμβολιασμό να χαλαρώνουν και τα μέτρα. Εντάξει, το δεχόμαστε. Αυτό είναι αυτονόητο, δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Θεωρούμε ότι κάθε μέρα που περνάει σηκώνεται, μεγαλώνει, υψώνεται το τείχος της ανοσίας. Αργά μένα, αλλά υψώνεται. Κύριε Παπαγγελή, να ρωτήσω λίγο για τα e-shop. Γιατί δόθηκαν κάποιες επιδοτήσεις, κάποιοι φαίνεται πως έσπευσαν να κινηθούν να δημιουργήσουν ένα κατάστημα στο διαδίκτυο. Ήταν μια κίνηση που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει ή να τονώσει την ψυχολογία, αν όχι να βοηθήσει πρακτικά? Να βοηθήσει πρακτικά, τουλάχιστον στο δικό μας τον κλάδο, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Όχι, δεν νομίζω, πιστεύω ότι δεν βοηθά, γιατί είναι το αντικείμενο τέτοιο. Κοιτάξτε, ένα κόσμο δεν μπορεί να το δειγματίσεις και να το διαπραγματευτείς μέσα από μια οθόνη. Ο φυσικός χώρος της πώλησης ενός τεχνουργήματος, παύλα κοσμήματος, είναι το κοσμηματοπωλείο. Τώρα, για κάποιες στιγμές ανάγκης που για να εξυπηρετήσουν κάποιες καταστάσεις, ναι, υπάρχει, ναι, είναι χρήσιμο και το e-shop. Δεν αρνούμαστε ότι είναι μια καλή κίνηση, αλλά μην νομίζουμε ότι είναι πανάκια. Μην νομίζουμε ότι επειδή θα φτιάξουν τα e-shop, θα καταργηθεί η αγορά. Δεν γίνεται αυτό. Το ότι είναι ένα θετικό βήμα, είναι θετικό βήμα. Επίσης, είναι ένα θετικό βήμα στο ότι θα διοχετευτούν με κάποιον με αυτόν τον τρόπο 80 εκατομμύρια μέσα στην αγορά. 80-85, δεν ξέρω πόσο είναι το ύψος. Βρήκαν αυτόν τον τρόπο να διοχετεύσουν 80 εκατομμύρια μέσα στην ελληνική αγορά. Καλό είναι, θεμητό είναι. Και πιστεύω, και μάλιστα εμείς είχαμε και ένα προβληματάκι, γιατί κάποια στιγμή μας βγάλανε εκτός σαν κωδικό αριθμό δραστηριότητας. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μια παρέμβαση και επανήλθαμε στο πρόγραμμα αυτό. Βγάλανε εκτός με τι αιτιολογικό, δηλαδή? Το θεωρούσαν ότι επειδή έχουμε κάπου εντοπίζονται και τα μαργαριτάρια, και τα μαργαριτάρια τα θεωρήσαν αλλιεύματα, και κάπου εκεί είχε γίνει μια παρεξήγηση. Εν πάση περιπτώσει, το βγάλανε, ξαναεπανήλθε όμως ο ΚΑΔ στους επιδοτούμενους ΚΑΔ. Φαντάζομαι, κύριε Καλπακίδη, όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν τις επιπτώσεις τους στο δικό σας κλάδο, όχι μόνο όσον αφορά το εμπόριο λιανικής, δηλαδή εσείς προς τον πελάτη. Και τα εργαστήρια και... Σαφώς. Οτιδήποτε λιανική... νέο έχει να παρουσιάσει ένας κατασκευαστής, τα πάντα, έτσι, λογικά. Έτσι. Μα το λιανικό εμπόριο είναι η αιχμή του δόρατος του κλάδου. Αν δεν δουλέψουν τα καταστήματα, πώς θα δουλέψουν τα εργαστήρια? Αν δεν έρθουν οι τουρίστες, πώς θα δουλέψουν τα εργαστήρια για να τροφοδοτήσουν τα καταστήματα που οι οποίοι θα πουλήσουν στα εργαστήρια? Ωραία, είναι μία λυσίδα. Δηλαδή έχουν αυτή τη στιγμή... σε πληττόμενες, εμείς είμαστε, τα καταστήματα είναι τελείως κλειστά και πληττόμενες θεωρούνται τα εργαστήρια. Μα και το εργαστήριο στην ουσία, αν το κατάστημα είναι κλειστό, πού θα δώσει τα εμπορεύματά του? Το εργαστήριο δεν είναι κλειστό με κρατική εντολή, δηλαδή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Δεν είναι κλειστά με κρατική εντολή. Τα εργαστήρια χρυσοκοπίας δουλεύουν, θεωρούνται πληττόμενες, μπαίνουν σε κάποια προγράμματα ενίσχυσης και καλά κάνουν, αλλά από εκεί και πέρα. Φαντάζεσαι εσείς να παράγετε, σε ποιον να τα δώσετε? Το θέμα δεν είναι να παράγουμε μόνο, το θέμα είναι να υπάρχει και η ζήτηση. Όταν η ζήτηση έχει σταματήσει. Ναι, εύλογο βέβαια, φυσικά. Και τώρα αυτό που είπα για ζήτηση, ένας άλλος τρόπος, συνέχισα, ήθελα να το πω προηγουμένως. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε και σαν ιδιώτες επιχειρηματίες και σαν πολιτεία, δεν πρέπει να μείνουμε στα απλά στα επιδόματα. Με τα επιδόματα δεν θα σωθούμε. Σε ποιον να πρωτοδώσει και τι να πρωτοδώσει επιδόματα? Το θέμα είναι η άλλη μέρα που είναι μετά την πανδημία να προκαλέσουμε τέτοια ζήτηση, να προκαλέσουμε ενεργό ζήτηση. Να αυξηθεί η συνολική δαπάνη. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τα επιδόματα. Επίδομα στο ενοικείο, επίδομα στα ΔΕΗ, επίδομα στο φαγητό. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Μετά πρέπει να τρέξουμε πολύ. Τουλάχιστον αυτόν τον καιρό που είναι κλειστά κάποιες δραστηριότητες, ας προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα, τουλάχιστον. Τώρα, και σαν ιδιώτες και σαν επιχειρηματίες και σαν πόλη, θα έλεγα. Ακριβώς πάνω σε αυτό, κύριε Καλπακίδη, ακριβώς πάνω σε αυτό, πώς πρέπει να προετοιμαστεί η Θεσσαλονίκη για το άνοιγμα του λιανεμπορίου? Ποια βήματα θα ήταν καλό να ακολουθηθούν, τουλάχιστον από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, που έχει και τον πρώτο λόγο τώρα σε αυτή την περίπτωση, για να βοηθήσει να τονωθεί η κατάσταση όταν θα ανοίξει? Κυρία Σμυρλή, από το προηγούμενο lockdown, από το πρώτο lockdown, από το πρώτο απογορευτικό του Μαρτίου-Μαΐου του 20, λίγο πριν να ανοίξουμε το 11 Μαΐου του 20, είχα στείλει σαν πρόεδρος του συλλόγου, του τοπικού συλλόγου κοσματοπολών, στον Δήμαρχο επιστολή, τον οποίο τον πρότεινα να εξασφαλίσει θέσεις πάρκινγκ, ώστε ο κόσμος, έστω αυτός ο λίγος κόσμος που κατεβαίνει στην αγορά, να μην μπαίνει στα λεωφορεία και να πάρει το γιο ταχύ του και να κατέβει στην αγορά.
να κατέβει στην αγορά με το γιοταχή, αλλά πού θα το αφήσει το γιοταχή. Θα πρέπει να βρει ελεύθερους χώρους ή να αξιοποιήσει κάποιους χώρους που τώρα είναι για άλλες χρήσεις. Δεν αντιλέω ότι και οι άλλες χρήσεις χρειάζονται, αλλά τώρα ζούμε σε μια κατάσταση εμπόλεμη. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Είμαστε σε πόλεμο. Άρα το πρέπει να δοθούν. Το στείλαμε στο πρώτο lockdown όταν τελείωνε, το στείλαμε στο δεύτερο lockdown όταν τελείωνε. Δεν έχουμε εισακουστεί. Δεν πήραμε ούτε καν απάντηση. Δεν μας απάντησε καν ο Δήμαρχος. Και ανταυτού βλέπω τι βλέπω σήμερα. Σήμερα βλέπω που ήμουν κάτω στη δουλειά μου. Ενώ δηλαδή εσωτερικά στο μαγαζί δεν είχαμε πώληση, γιατί οι δουλειές οι γραφειοκρατικές δεν τελειώνουν. Ναι, δεν σταματάνε. Λοιπόν, όλη η δύναμη της δημοτικής αστυνομίας έγραφε. Έγραφε. Ποιον έγραφαν, κύριε Καλπακίδη? Τα αυτοκίνητα, τα σταματημένα, τα παρκαρισμένα. Εγώ είδα 4 συνεργεία γράφανε. Ίσως εκείνη και η εύκολη λύση που μπορείς, γιατί ξέρετε το αυτοκίνητο δεν έχει φωνή να μιλήσει, οπότε δεν θα διαμαρτυρηθεί. Αν πάει κάπου να πιάσει κάποιον που έχει, δεν φοράει τη μάσκα, εκεί θα διαμαρτυρηθεί και ίσως φοβούνται να τον μιλήσουν. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εν μέσω πλήρους απογορευτικού, δηλαδή εντάξει, τι άλλο να πούμε τώρα. Πού είναι η συμβολή του Δήμου? Πρέπει να δοθούν κίνητρα, λέτε, όταν θα ανοίξει η αγορά. Επίσης, ο Δήμος θα πρέπει, είχε ξεκινήσει, δεν ξέρω αν θα το συνεχίσει ο Δήμος, ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν θα το συνεχίσει, είχε πει ότι δεν θα πληρωθούν ή θα επιτέλεσαν τα μειωμένα τα δημοτικά τέλη Μαρτίου-Απριλίου του 20. Για μας, πρέπει από τα καταστήματα, πρέπει να μην πληρώσουμε καν δημοτικά τέλη μέσα στο 2021. Κύριε Καλπακίδη, επιτρέψτε μου να σημειώσω με πολύ επιφύλαξη ότι έχουμε μία πληροφορία που θα διερευνηθεί ως ρεπορτάζ πάνω σε αυτό που λέτε, ότι ήδη έχουν ζητηθεί να εισπραχθούν τέλη για τραπεζοκαθίσματα προηγούμενης χρήσης, βέβαια, της περίοδου που δούλευαν ακόμη, αλλά μετά τα μάζεψαν οι άνθρωποι γιατί απαγορεύτηκε να έχουν τραπεζοκαθίσματα. Κυρία Σμύρλη μου, οικονομικό έτος 2020 δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Αυτό φωνάζουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι που αδυνατούν αυτή τη στιγμή να πληρώσουν αυτά τα τέλη. Υπάρχει κενό. Υπάρχει το οικονομικό έτος 19 και πάμε στο οικονομικό έτος 21. Το οικονομικό έτος 20, ας το πάρει χαμπάρι ο κύριος Δήμαρχος, δεν υπάρχει. Ούτε τα τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να πάρει, ούτε δημοτικά τέλη, ούτε δημοτικούς φόρους. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Ο καλάβησε πάνω του μέχοντος. Πώς να το πούμε δηλαδή. Ρυπαίνουν τα καταστήματα που είναι από τις 365 μέρες, τις 250 ήμασταν κλειστά. Αστειευόμαστε. Αυτά πρέπει να παγώσουν, όχι να παγώσουν, να κουρευτούν, να παραγραφούν, συγγνώμη, να διαγραφούν. Δεν γίνεται. Από τα καταστήματα, υπάρχουν τα καταστήματα, λειτουργούν τα καταστήματα, περάστε να δείτε μια βόλτα στην Ερμού τι γίνεται. Κύριε Καλπακίδη, έχουν κλείσει ήδη καταστηματάρχες, έχουν κλείσει καταστήματα. Στο δικό σας τον κλάδο πόσο εύκολο είναι να βάλει λουκέτο κάποιος? Όσο εύκολο είναι να βάλει σε όλους τους κλάδους. Και μην νομίζετε ότι δεν έχουμε πρόβλημα κι εμείς. Υπάρχουν καταστήματα, συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν κλείσει. Ή εν πάση περιπτώσει έχουν κλείσει, λένε ότι δεν θα ανοίξουν. Και όντως δεν θα ανοίξουν. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, εάν δεν βάλουν πλάτη να το πω ομά, θα πρέπει να πέσουν χρήματα με το ελικόπτερο, αυτό που λεγόταν και πιο στην πρώτη καρεντίνα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εκτός αν θέλουμε να περιορίσουμε το λιανικό εμπόριο. Αν μπορεί να υπάρχει και η σκέψη αυτή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, από τους κρατούντες. Μάλιστα. Αυτό που λένε όλοι, να επικρατήσουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις κτλ. Αυτό εννοείται. Ποιες μεγάλες επιχειρήσεις? Και οι μεγάλες επιχειρήσεις, τώρα δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, και αυτές πρόβλημα έχουν. Και αυτές, ακριβώς αυτό, κύριε Καλπακίδη, και εκεί καταλήγουμε, και αυτές πρόβλημα έχουν. Και αν χαθούν και άλλες θέσεις εργασίας, επίσης θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Μέσα στη δίνη όλων αυτών που περιγράφετε, τι θέση θα έχει το ελληνικό κόσμο φέτος, κύριε Καλπακίδη? Χάσατε και πολλές εκθέσεις, έτσι? Επίσης, χάσαμε την κλαδική έκθεση κόσμο του 20 που γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν έγινε η μεγάλη μας έκθεση, η διεθνή έκθεση Athens International που γίνεται κάτω στο Μετροπόλιταν, που γίνεται την εποχή του Φεβρουαρίου. Και αυτή χάθηκε. Άρα, λοιπόν... Και ξέρετε, στις εκθέσεις δεν είναι ότι έρχονται μόνο Έλληνες, είναι διεθνείς και οι δύο εκθέσεις. Έρχονται απ' έξω άνθρωποι που βάζουν παραγγελίες στους Έλληνες παραγωγούς. Αυτά χαθήκανε. Άρα, λοιπόν, τώρα, η Ελστάτ η ίδια, σας διακόπτω, κυρία Σμύρλη, η Ελστάτ η ίδια πριν τον Ιανουάριο δημοσίευσε τη στοιχεία ότι ο δικός μας ο κλάδος είναι ο κλάδος που ο οποίος έχει πλήγει περισσότερο σε ό,τι αφορά το λιανικό εμπόριο. 46,5.
46,5% πτώση. Γιατί δεν θεωρείται είδος πρώτης ανάγκης γι' αυτό. Κοιτάξτε κύριε Δημήτρη, αυτό τώρα είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης. Είδος πρώτης ανάγκης τίποτα δεν θεωρείται. Και ένα καλό σακάκι θεωρείται είδος πολυτελείας. Μπορεί να βάλει ο άλλος ένα απλό ρούχο, αλλά με αυτή την έννοια όλα τίποτα δεν είναι πέπτυο. Και όπως λέει και η καλόγερση του Άγιο Όρος, 17 μπουκές θέλει να χορτάσει την ημέρα. Εντάξει, ας τα καταργήσουμε όλα τότε, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν, να ανοίξει η αγορά, να λειτουργήσει ο κόσμος, να υπάρξει, να αυξηθεί η ζήτηση, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να δουλεύουμε, να πέσουν λίγο οι φόροι. Ας πέσουν. Κύριε Καρπακίδη, περάσουν και ας τους πούνε, ας το επιβάλλουν. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πας και να τους πεις θέλω μειωμένο το ΦΠΑ. Τι να σας πω τώρα, εκεί πέρα, εντάξει, όταν ο λαός σου πεινάει, νομίζω ότι ας κάνεις και λίγο σε πολλά εισαγωγικά το βαρύ. Όταν σε τέτοιες περιπτώσεις, πώς να το πω, εθνικής ανάγκης, εντάξει, ας αφήσουμε τους κανονισμούς να κοιμούνται. Τι θα πει δεν θέλουνε. Ας το κάνεις μόνο μέρος. Τι θα κάνουνε. Τι θα κάνουνε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπω ότι υπάρχει μια εύλογη αγανάκτηση, το αντιλαμβάνομαι, γιατί εκπροσωπείτε πάρα πολύ στους αδέρφους σας αυτή τη στιγμή και γενικότερα μιλώντας για το λιανεμπόριο, η αγανάκτηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Κυριολεκτικά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και εύλογα κάποιος... Κυρία Σμιλή, πόσο καβάτζα, να το πω λαϊκά να το καταλάβει ο κόσμος, πόσο καβάτζα πρέπει να έχει μια επιχείρηση. Πόσο. 5.000, 10.000, 15, 20 για ένα μήνα, για δύο μήνες, για τρεις, για πέντε. Εδώ έχουμε κλείσει χρόνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν εξαντληθεί όλα τα αποθεματικά. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε τι, πόλεμο έχουμε. Το είπε και ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός. Όταν έχεις πόλεμο, λαμβάνεις άλλα μέτρα. Δεν τρέχουν οι δαπάνες. Ναι, εδώ όμως τρέχουν, όπως βλέπουμε. Εδώ τρέχουν οι δαπάνες. Εσείς πληρώνετε, φαντάζομαι, ΔΕΗ στο κατάστημά σας. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Πληρώνετε ΔΕΗ στο κατάστημά σας. Πληρώνουμε ΔΕΗ, πληρώνουμε ΟΤΕ, πληρώνουμε τα ασφάλιστρα, πληρώνουμε security, πληρώνουμε. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό το η βοήθεια του νοικίου, σαφώς, και ευχαριστούμε πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Και όπως σας είπα, κοντεύουμε, έχουμε, δηλαδή αν τις μετρήσουμε τις μέρες, ήταν 200 μέρες κλειστά. Πώς να τα απεξέλθεις, πόσο λίπος να έχει μια επιχείρηση. Όσο υγιής η επιχείρηση κι αν ήταν. Ελπίζουμε να αλλάξει σύντομα αυτή η εικόνα, κύριε Καλπακίδη, το ελληνικό κόσμο να φτάσει ξανά στη θέση που του αξίζει και μαζί με όλους τους άλλους κλάδους να πάρουν λίγο τα πάνω και, τους. Και επίσης, κυρία Σμυρλή, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Επειδή παρακολουθώ και θεωρώ ότι, εντάξει, θεωρώ τον εαυτό μου ότι συμμετέχω στα κοινά, ακούω πολλές φορές και ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που αυτοπιθαρχούν. Γιατί ό,τι πει ο αρχηγός πρέπει να το ακολουθούμε σε μια πολιτεία για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ακούω όμως στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, των αξιότιμων γιατρών και επιστημόνων, οι οποίοι μπαίνουν και σε χωράφια, σε παιδεία, εκτός της επιστήμης τους. Σε τι αναφέρεστε, κύριε Καρπακίδη? Αναφέρομαι, το έχουμε βγάλει σαν δελτίο τύπου, ότι έχουμε ζητήσει μέσα στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων να βρίσκεται και ένας άνθρωπος της αγοράς. Και δεν λέμε για να τους πούμε πώς θα κυνηγήσουν τον ιό ή πώς θα κάνουν τα εμβόλια. Σαφώς δεν είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Αλλά θέλουμε να συμμετέχουμε ώστε να συμβάλλουμε στην εφαρμογή των μέτρων. Δηλαδή όταν βγαίνουν και ακούω γιατρούς, αξιότιμους γιατρούς, οι οποίοι φεύγουν από το πεδίο της επιστήμης και λέτε, ξέρετε, να λειτουργήσει με το click away, να πάνε έτσι, να πάνε αλλιώς, δύο θα μπαίνουν, τρεις θα μπαίνουν. Συγγνώμη, αυτά είναι η αρμοδιότητα του γιατρού. Γι' αυτό λέμε να είναι ένας άνθρωπος του εμπορίου, της πιάτσας εκεί και να τους πει, ξέρετε, αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ή αυτό πρέπει να το κάνουμε με άλλο τρόπο. Καλά, στο εμπόριο πάντως, ας μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι είναι καταναλωτές και έχουν σαφέστατη εικόνα για το αν τηρούνται οι αποστάσεις και τα δύο μέτρα μέσα σε ένα κατάστημα που όταν ανοίγει με φυσική παρουσία. Ναι, κύριε Καλπακίδη, ναι, ως καταναλωτές όλοι έχουν την εικόνα. Και θα πω ότι όλοι το λένε αυτό, ότι στα καταστήματα, όχι μόνο του κλάδου μας, γενικά τα εμπορικά καταστήματα, ειδικά τα μικρά, τηρούνται οι κανόνες. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ειδικά στο δικό μας το χώρο που έχουμε και ελεγχόμενη είσοδο το 99,9% λόγω για να προστατευόμαστε από τους κακόβουλες ενέργειες, έχουμε ελεγχόμενη είσοδο,
Μπορούμε απόλυτα να ελέγξουμε το αν θα μπουν δύο ή ένας ή τρία άτομα. Κύριε Καλπακίδη, απλά δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί ο δικός σας κλάδος. Να πούμε αυτό και να ολοκληρώσουμε, αν είναι εύκολο. Δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί ο δικός σας κλάδος. Φανταστείτε να άνοιγαν κοσματοπολία και αντίστοιχα άλλα καταστήματα του δικού σας κλάδου, όπως άνοιξαν τώρα τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, τι θα γινόταν? Ήδη ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και θεωρεί ότι τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής δεν ήταν στις προτεραιότητες πολλών πολιτών και δεν έπρεπε να ανοίξουν. Φανταστείτε να άνοιγε και ο δικός σας κλάδος. Κυρία Σμιλή, για να το διορθώσω, αυτό δεν το είπα, ότι ξέρετε ότι θα είναι όλη η αγορά σε lockdown και θα είμαστε εμείς ανοιχτά. Σαφώς και δεν θέλω να κάνουμε να είμαστε μόνο εμείς ανοιχτά. Προφανώς και δεν θα έχετε και λόγο ύπαρξη. Δεν νομίζω ότι θα κατέβει στο κεφάλι κάποιο να πάρει. Αυτό ξέρετε γιατί το είπαμε. Γιατί στις περιοχές που αυτή τη στιγμή είναι στο click away, στις περιοχές του απλού κόκκινου, του επίπεδου Β, και εδώ έχουμε μπερδευτεί με τα χρώματα όλοι οι Έλληνες. Λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές που λειτουργεί το click away, στα ενδύματα και τα υποδήματα επιτρέπεται να μπει ένα άτομο μέσα. Στα κοσματοπολία δεν επιτρέπεται. Εκεί είναι η ένστασή μας. Ότι ενώ στα ενδύματα και στα υποδήματα, ας πούμε στην αγορά του Βόλου, να σας πω, μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να ψωνίσει ένα ρούχο, στο κοσματοπολείο δεν μπορεί. Πρέπει να εφαρμοστεί η μέθοδο του click away. Ενώ στα υποδήματα και στα ενδύματα εφαρμόζεται η μέθοδο του click inside. Εδώ είναι που λέμε ότι εδώ χρειάζεται και ένας άνθρωπος μέσα στην επιτροπή για να διευκολύνει και να γίνονται πιο κατανοητά στον απλό κόσμο οι οδηγίες. Ξέρετε πόσες φορές έχουν βγει αντικρουόμενες οδηγίες από ψηλά? Πάρα πολλές φορές και το νομίζω το ξέρετε. Μα και οι ίδιοι το έχουν παραδεχτεί και το έχουν πει και δημόσια. Ξέρετε τι έχει πει ένας μεγάλος στρατηγός, Αμερικάνος στρατηγός, ο Πάτοπ. Κάνε όσο πολύ. Μάλλον όχι, συγγνώμη, ο Ναπολέοντας το είπε. Κάνε όσο πολύπλοκα σχέδια θέλει στο επιτελείο σου. Όταν θα βγει να δώσει τις οδηγίες, τις εντολές, τις διαταγές, πρέπει να είναι λιτές και σαφέστατες. Για να είναι κατανοητές από όλον τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Κυρία Δημήτρη, εγώ ευχαριστώ πολύ και να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ στους αγαπητούς συμπολίτες μου, στους αγαπητούς συνδημότες μας και να τους πούμε ότι για τις ανάγκες τους που έχουν για τα σχετικά με το κόλλημα να επιλέγουν ελληνικά κοσμήματα και να επιλέγουν τα καταστήματα των συλλόγων, των κατατόπους συλλόγων που υπάρχουν στις πόλεις, που μπορούν να τα ξεχωρίσουν από το διακριτικό σήμα που έχουν στις εισόδους τους. Πάντα το λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλπακίδη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα δούμε, όπως είπαμε, τι γίνεται στη Μαρίνα, στην Αρετσού, στο Δήμο Καλαμαριάς, εκεί όπου οι φωνές διαμαρτυρίας πλέον έχουν ενωθεί. Θα ακούσουμε όμως μία άλλη διάσταση που βάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σημόπουλος, στο όλο θέμα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή.